Καλώς ήλθατε σε αυτή την ειδική εκπομπή Spotlight, Φουκουσίμα 10 χρόνια μετά. 10 χρόνια μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα, πήγαμε στην περιοχή για να συναντήσουμε κατοίκους και πιο συγκεκριμένα αγρότες. Έφυγαν μετά την καταστροφή, αλλά τώρα έχουν επιστρέψει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έκαναν πριν λίγες μέρες η Λοράνς Αλεξανδροβίτς και η ομάδα μας στην Ιαπωνία. Ήρθαν στην Οκούμα από όλα τα γειτονικά χωριά. Ο σταθμός πυρηνικής ενέργειας Νταΐτσι βρίσκεται σε αυτό το δήμο. Σήμερα στο ολοκένουργιο δημαρχείο, αυτοί οι κάτοικοι που είχαν εκενώσει στο παρελθόν την περιοχή και επέστρεψαν, τιμούν την επέτειο των 10 χρόνων από την καταστροφή. Στην Ιαπωνία φτιάχνουμε χάρτινους γερανούς για να κάνουμε μια ευχή και να ζητήσουμε ειρήνη. Η τελετή θα γίνει στη νέα αυτή περιοχή της Οκούμα. Είναι προσβάσιμη παρότι η ανοικοδόμηση συνεχίζεται και υπάρχει βέβαια και η πανδημία. Οι περιοχές που δεν έχει πρόσβαση ο κόσμος μειώνονται διαρκώς. Το Μάρτιο του 2011, 88.000 κάτοικοι έμεναν στις περιοχές που εκενώθηκαν στην περιφέρεια της Φουκουσίμα. Σήμερα ζουν 14.000 άτομα στις περιοχές που έχουν ανοίξει ξανά. Όταν επέστρεψα στην Οκούμα δεν υπήρχε τίποτε. Μόνο καταφύγια και προσωρινά μαγαζιά. Τώρα έχουν χτιστεί μεγάλα κτίρια. Οι μετρήσεις ραδιενέργειας στην περιοχή συνεχίζονται παντού. Έχει μειωθεί όμως θεαματικά αυτή τη δεκαετία. Ο κόσμος έχει διαρκή πληροφόρηση χάρη στις αναλύσεις που γίνονται από το κέντρο έρευνας της Φουκουσίμα. Το επίπεδο ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα μετριέται σε πραγματικό χρόνο σε διαφορετικά σημεία στην πόλη. Για τα άλλα στοιχεία παίρνουμε δείγματα από το χώμα και το νερό από διαφορετικά μέρη. Τα κτίρια έχουν απολυμανθεί. Η μολυσμένη γη έχει εκενωθεί ή έχει καλυφθεί από καινούριο χώμα. Πέρα από το χώρο του ίδιου του εργοστασίου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ραδιενέργεια εδώ από αυτή που συναντάμε σε άλλες μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου. Η γεωλογία της Ιαπωνίας είναι άλλωστε εκφύσεως λιγότερο ραδιενεργή από άλλα μέρη. Μόλις 2 εβδομάδες μετά την καταστροφή, ο Κότζι Κάτο και η οικογένειά του επέστρεψαν στη Φουκουσίμα. Έμειναν 80 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο. Οι αγρότες αυτοί αγαπούν πολύ τη γη τους. Καλλιεργούν ρύζι και σερβίρουν σπίτικη μπύρα. Μέχρι πέρσι απολύμενα τα προϊόντα με σπρέι. Αυτό απαιτούσε επιπλέον εργασία γιατί ήθελα να κάνω εξαγωγές με ασφάλεια. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Αλλά δεν έχουμε ανιχνεύσει καθόλου ραδιενέργεια τα τελευταία 5 χρόνια. Μετά το πυρηνικό ατύχημα, οι εξαγωγές της περιοχής μειώθηκαν δραματικά. Παρά τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, τώρα έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2010. Η Έμι Κάτο έχει γίνει πρέσβυρα των προϊόντων της Φουκουσίμα σε όλο τον κόσμο. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων είναι πολύ καλές. Όταν τους λέω ότι τα προϊόντα είναι από την Φουκουσίμα σε όλες τις χώρες που πήγα, δεν είδα μεγάλο φόβο και αυτό με εξέπληξε. Το να ζουν και πάλι στη Φουκουσίμα όπως πολλοί άλλοι που έφυγαν και ξαναγύρισαν είναι ένα σπάνιο συνέστημα για τον Κότζι και την Έμι. Έχω 4 παιδιά και θα ήμουν χαρούμενη αν έλεγαν ότι είναι περήφανα που γεννήθηκαν εδώ. Μπορείτε να δείτε και άλλα ρεπορτάζ για την κατάσταση παροπλισμού και απολύμανσης του σταθμού πυρηνικής ενέργειας Νταΐτσι της Φουκουσίμα στην ιστοσελίδα του Spotlight στο euronews.com. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.